Η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία το πρωί της 3 27 Αυγούστου συναντήθηκε με το Μανώλη Καπνισάκη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κομονδούρου, αποδέχτηκε τελικά τη βουλευτική έδρα του παρετηθέντα Όθωνα Ηλιοπούλου σε επιλαχούσα. Η δημοσιογράφος και πρώην εκπρόσωπο τύπου του κόμματος θα λάβει την έδρα και με αυτόν τον τρόπο κλείνει τον δρόμο για τη βουλή στον πρόεδρο του κόμματος, τον Στέφανο Κασελάκη. Παρασκηνιακά θεωρείται ω κίνηση του συστήματο Τσίπρα, καθώ η δημοσιογράφο πρόσκειται στο στενό περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Επί τη ουσία, ο πρώην Πρωθυπουργό δείχνει την πόρτα τη εξόδου στο Στέφανο Κασελάκη και του αποκλεί το όποιο ενδεχόμενο υπήρχε να γίνει βουλευτή. Η συνάντηση ήρθε μόλι λίγε ώρε πριν την έναρξη τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Όπω έχει γίνει γνωστό, την Τετάρτη 28 Αυγούστου, η μέρα επανέναρξη των εργασιών τη Βουλή, η Πόπη Τσαπανίδου θα ενημερωθεί και θεσμικά ότι είναι η πρώτη επιλαχούσα για την έδρα του Όθωνα Ηλιόπουλου. Η παρέτηση του κυρίου Ηλιόπουλου από το βουλευτικό αξίωμα θα ανακοινωθεί με την έναρξη τη συνεδρίαση στο Σόμενο. Το πρόσωπο που θα καταλάβει τη βουλευτική έδρα αναμένεται να δώσει τον οριζόμενο από το Σύνταγμα Όρκο την ερχόμενη Παρασκευή.